Τι είμαστε. Δεν λέει να μαζεύεστε κατά καιρούς και με βάση την πολιτική συγκυρία να αποφαίνεστε ή να μην αποφαίνεστε ή μάλλον να μην αποφαίνεστε και έχει ο Θεός. Είναι μια συνταγματική μας υποχρέωση. Επομένως τίθεται το ερώτημα γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την υποχρέωσή μας. Προφανώς κάπου έχει εμπλακεί το θέμα. Έχει εμπλακεί το θέμα. Έχει πάρει άλλες λογικές πέραν του συντάγματος. Πολιτικές και ενδεχομένως και εξωπολιτικές. Και να σας πω κάτι προηγουμένως και θα το πω με όσο πιο, ας το πούμε, επίκως μπορώ και χωρίς να θέλω να περιοδοτήσω καμία αντιπαράθεση. Ο κύριος Λοβέρος προηγουμένως το συνέδεσε με την παραίτηση μη ενός υπουργού. Είπε και κάτι άλλο, όχι για τη συγκρότηση, σχολιάζοντας το θέμα. Είπατε και κάτι άλλο, κύριε Λοβέρδο, που ελπίζω να μην είναι ακριβώς έτσι όπως κατάλαβα ότι το υπονοήσατε. Δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι του σημείου να αποφανθούμε πότε το δικαστήριο, μετά την έκδοση της απόφασης, θα καθαρογράψει ή δεν καθαρογράψει την απόφαση. Όχι, εγώ το έχω σημειώσει ακριβώς τι είπατε. Τι είπατε. Δηλαδή, επειδή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που είχαν τη σημασία τους, έτσι, δεν το καθαρόγραψε γρήγορα, αλλά μην τυχόν το καθαρόγραψε και εδώ, γιατί και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω ότι εάν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, εκτρεπόμαστε. Και να πω και κάτι άλλο, έχοντας συνείδηση... Να πω και κάτι άλλο, έχοντας συνείδηση ότι δεν μιλώ στην ολομέλεια, αλλά ότι ομιλώ στη διάθεση των Προέδρων. Επειδή όμως ήδη έχει πάρει μια τροπή το θέμα, θέλω να πω το εξής. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ρωτάτε κάποιος τι θα κάνουμε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και να απαντάει εκλογές. Θεωρώ ότι έχουν πάει σε ατραπούς άλλους. Μετατρέψαμε και δεν ξέρω αν έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό. Δηλαδή, με αφορμή τη συγκρότηση μιας ανεξάρτητης αρχής. Με αφορμή την συγκρότηση μιας ανεξάρτητης αρχής, η οποία έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί. Φτάσαμε εδώ. Πυροδοτείται μια σύγκρουση που εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω, ακόμα και αν αφορά εγωιστικά συμφέροντα. Γιατί και εκεί, και όποια εγωιστικά συμφέροντα να είναι, ρυθμίζονται με έναν τρόπο μέσα σε μια συντεταγμένη πολιτεία. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στα άκρα. Δεν μπορεί για ένα θέμα που αφορά αφενός μια ανεξάρτητη αρχή, αφετέρου στο κάτω-κάτω 4, 5, 6, 7 άδειες κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι, και να το μετατρέψουμε από νομικό ή συνταγματικό, δεν ξέρω τι άλλο, σε σύγκρουση με όρους εμφυλιοπολεμικούς. Δεν πάει έτσι αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πού θέλουν κάποιοι να το οδηγήσουν και κάνω και μια έκκληση που είναι διακομματικής εμβέλειας. Διακομματικής εμβέλειας. Μέχρι πού μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Νέντιας είπε προηγουμένως, καλά, ας γίνουν τα άλλα και θα δούμε για τα πρόσωπα. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής έκανε κάποιες προσπάθειες. Ήρθε τη μια φορά με μια πρόταση. Ξαναήρθε με μια άλλη. Δηλαδή και ο κύριος Νέντιας, παρότι τυπικά απέρριψε την πρόταση για τον κύριο Πολίδωρα, ουσιαστικά είπε δεν είναι αυτό, δεν μας υπενόησε, εντάξει, έτσι διασταλτικά κύριε Δένδια να ερμηνεύσω την άποψή σας, ότι εντάξει δεν είναι το θέμα μας ο κύριος Πολίδωρας, είναι άλλα τα θέματά μας και αν φτάσουμε και στα πρόσωπα θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά αυτή η διαλκυστίνδα και μάλιστα όταν η χώρα βρίσκεται συγκεκριμένη συγκυρία που βρίσκεται. Εκτός και θέλουμε να παροξύνουμε τα πράγματα, με ποιο σκοπό. Σε σχέση με τη χώρα εννοώ. Γιατί τον άλλον, ο άλλος ο σκοπός είναι ομολογημένος. Εκλογές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λικούδης, και ύστερα ο κύριος Δουζή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη διάσκεψη, συνεδρίαση διάσκεψη των Προέδρων, νομίζω ότι το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης είχε επιμείνει στα όρια της εκκλήσεως, θα έλεγα, προς την κυβερνητική πλειοψηφία,
να μην περάσουμε σε διαδικασία ψηφοφορίας απέναντι στην πρόταση που είχατε κατεβάσει εσείς των προσώπων για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θεωρώντας ότι έπρεπε, και ορθά κατά τη γνώμη μου, να αναβάλουμε μερικές μέρες την απόφασή μας μέχρι να έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όχι γιατί εξαρτούσαμε την ανάγκη συγκρότησης του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά γιατί πιστεύαμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν λειτουργούσε, δεν συνεδρίαζε σε αυτή τη φάση, σε ένα κενό ουδέτερο χρόνο, σε ένα νεκρό χρόνο, αλλά άμεσα συνδεδεμένο με τις εξελίξεις γύρω από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και θα ήταν πάρα πολύ καλό, καλύτερο δηλαδή, να είχαμε ένα πιο ανοιχτό, πιο καθαρό τοπίο για να πάρουμε και την απόφαση μας εμείς να προχωρήσουμε στη συγκρότηση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Τώρα την έχουμε αυτή την απόφαση. Και εγώ το λέω γιατί θέλω να θυμίσω και σε εσάς, αλλά και στον εαυτό μου, ότι δεν πρέπει να είμαστε και εμείς και εσείς, κύριε Πρόεδρε, και η κυβερνητική πλειοψηφία ασυνεπείς σε αυτό που είχαμε υποστηρίξει. Ότι πρέπει να εκλέξουμε, να διαμορφώσουμε, να συγκροτήσουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πέραν και μακράν της ουσίας της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του θέματος. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι αυτό το προσανατολισμό τον είχαμε με δεδομένα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα είχαμε και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν όψη με βάση αυτή την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας πριν από τη διάσκεψη τη σημερινή, και την έχουμε έστω και αργά. Η παρατήρηση του κυρίου Δέρδια είναι αλήθεια τώρα. 10 λεπτά νωρίτερα δεν είναι επαρκής χρόνος για να δούμε τι έχει, αλλά την έχουμε όμως. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, και είναι η συγκεκριμένη τροπολογία. Αλλά και από την άλλη μεριά να έχουμε και μία υπεύθυνη στη βάση μιας πολιτικής σοφροσύνης, νέα πρόταση της κυβέρνησης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε αυτά τα δύο ζητήματα θέλω να σας πω την γνώμη τη δική μου, τη δική μας. Καταρχήν, είναι σαφές και πεντακάθαρο πολιτικά αυτό που είπε ο κ. Λοβέρδος. Το επανέλαβαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι δεν μπορούμε να είμαστε διαχυμένοι μέσα στις διατυπώσεις. Ή καταργείται ή αναστέλλεται απλώς αυτό το οποίο είναι το επίμαχο σημείο όλης της συζήτησής μας. Η διατύπωση του αναστέλλεται, που δεν είναι αθώα, αναστέλλεται για να δούμε τι θα γίνει και να δούμε τι θα κάνουμε, όταν είναι δεδομένο το τοπίο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε σήμερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλά θα είναι να επανέρθει όλη αυτή η τροπολογία, να επανέρθει η δική σας πρωτοβουλία, κύριε Πρόεδρε, διατυπώντας με διαφορετικό τρόπο και στη βάση της κατάργησης τη συγκεκριμένη τροπολογία. Και εμένα δεν θα με ενδιέφερε πολύ, αυτό που λέει ο κύριος Λοβέρδος είναι καλό, να είχαμε τη δική σας εγγύηση ότι δεν θα αλλάξουν, αλλά ξέρετε, γιατί θα ήταν και ένα είδος συμβολέου τιμής εναντί του προβλήματος. Αλλά εάν πραγματικά αλλάξει η διατύπωση, φύγουμε επί της ουσίας στην αναστολή και πάμε στην κατάργηση, και η δική σας, το δικό σας συμβόλαιο να μην υπάρξει, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή από εκεί πέρα, θα γίνουμε καταγέλαστοι, δηλαδή ως πολιτικός κόσμος δεν θα μπορεί να υπάρξει άλλη κατεύθυνση. Και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να με πιστέψετε, με ειλικρίνεια το λέω, εάν εγώ ήμουν στη θέση της κυβέρνησης και είχα να αντιμετωπίσω το νέο κλίμα που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είναι μια εξ αντικειμένου, να μην πω εγώ πολιτική ήττα, δεν μου αρέσουν οι μεγάλες κουβέντες, μια πολιτική υποχώρηση έναντι του σχεδιασμού, για να το πω όσο πιο κομψά μπορώ, που είχε η κυβέρνηση. Θα έψαχνα σήμερα να βρω όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να επαναδιατυπωθεί η πρωτοβουλία η δική μου μέσα σε ένα κλίμα και σε ένα όριο συνένεσης, τη στιγμή που υπάρχει η διάθεση από πλευράς αντιπολίτευσης. Σας θυμίζω ότι η πρόταση που είχατε φέρει, κύριε Πρόεδρε, με τον κύριο Μωρόνη ως πρόεδρο, είχε τύχει ευμενέστατης αποδοχής. Περίπου όλοι είχαμε πει ότι είναι μια πρόταση στην οποία θα μπορούσαμε να συνενέσουμε. Και αν υπήρχε η επιθυμία για κάποιους λόγους να αλλάξει ο επικεφαλής, ο πρόεδρος, θα μπορούσαμε να βρούμε άλλο πρόσωπο.
Εμείς σήμερα κάναμε μία πρόταση που νομίζουμε ότι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα. Περιλαμβάνεται το πρόσωπο στα πρόσωπα που εσείς προτείνετε, το Γιάννη τον Τζανετάκου. Ένα ιστορικό πρόσωπο της ελεύθερης, θα λέγα της ανεξάρτητης μάλιστα, μάλλον ραδιοφωνίας, που είναι πραγματικά με όλα τα ανεξάρτητα πολιτικά στοιχεία στην παρουσία του, θα μπορούσε να είναι, ή και η πρόταση που κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο κ. Λοβέρδος, ο εξαιρετικός νομικός κ. Σωτηρέλης. Ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο οποίος επίσης θα μπορούσε να έχει το κύρος να είναι πέρα από τη δική μας πρόταση για τον κύριο Τζανετάκου. Μα ειλικρινά λέω και αναρωτιέμαι, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι για όλους εμάς πρόταση συνενετική ο κύριος Πολίδωρας? Δεν είναι πρόβλημα προσώπου. Εγώ, έχοντας μιλήσει με τον κύριο Πολίδωρα αρκετές φορές, σας διαβεβαιώνω, ένας απολαυστικός άνθρωπος, να μιλάς μαζί του για ένα σωρό άλλα θέματα. Αλλά εδώ κρίνουμε εάν η πρόταση είναι πρόταση στην οποία συνενούν όλα τα κόμματα ή όχι. Και όχι το αν είναι ένας άνθρωπος από κάθε άποψη ευγενής ή απολαυστικός όταν συντάσσεται, γιατί είναι τέτοιος ο κύριος Πολίδωρας. Υπ' αυτή την έννοια λέω, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω, ότι και αυτή η τροπολογία όπως είναι διατυπωμένη δεν οδηγεί σε μια όση καλή θέληση κι αν έχεις μια διάθεση αποδοχής, αλλά και η πρόταση έτσι όπως διατυπώνεται με τον κύριο Πολίδωρα ως υποψήφιο πρόεδρο, νομίζω ότι δεν μπορεί να τύχει συνενέσως. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή μπορείτε να συμβάλλετε σε μια διαδικασία συνενέσεων, αν προσπαθήσετε να πείσετε και την κυβέρνηση, αναδιατυπώστε την τροπολογία και ξανασκεφτείτε το θέμα του υποψηφίου Προέδρου του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και ωραία, νομίζω ότι εδώ η καλή πρόθεση υπάρχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δουζίνας τώρα έχει το λόγο, ύστερα ο κύριος Μημαράκης. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Επειδή η συζήτηση δημιουργεί ερεθίσματα για παρεμβάσεις, με συγχωρείτε, βρίσκομαι... είμαι λίγο άρρωστος και είμαι σαν τη βίωση, γι' αυτό ακούγομαι έτσι. Θέλω να διευκρινίσω απολύτως το εξής σε σχέση με την τροπολογία. Σε σχέση με τα πρόσωπα, στην αποτίμηση ύστερα της συζήτησης, επίσης θα διευκρινίσω κάποια πράγματα και θα δώσουμε ίσως και συνέχεια στη συζήτηση. Κρατήστε το αυτό. Τώρα λέω για το θέμα της τροπολογίας. Χωρίς κανέναν ενδιασμό, προσωπικά εγγυώμαι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε υπαναχώρηση. Θέλω να σας πω ευθύτατα, το υπονόησα στην αρχή και περίμενα τουλάχιστον οι νομικοί να το αντιληφθούν, ότι η διατύπωση περί αναστολής είναι ακριβέστατη με την επιφύλαξη της οριστικής καταγραφής, όχι για να αλλάξει η απόφαση, αλλά για να μην προκληθούν ενδιάμεσα εύλογες ή μη εύλογες, πάντως που θα πάνε στο δικαστήριο, σοβαρές αιτιάσεις και προσδοκίες και τα λοιπά εκ μέρους όσων ήταν υπερθεματιστές στο διαγωνισμό ο οποίος έγινε. Δηλαδή μετά από πάρα πολλή σκέψη και από πολλές συζητήσεις που ήταν από αρμόδιους νομικούς, επελέγει αυτή η διατύπωση, δεν έχει σχέση με την πολιτική ουσία, για να μην υπάρξουν απαιτήσεις έναντι του ελληνικού δημοσίου πολύ σημαντικές. Περί αυτού πρόκειται. Θα το δείτε και με τα δικά σας επιτελεία, συζητήστε το και με την κυβέρνηση. Πάντως πρόκειται περί αυτού. Δηλαδή το ότι λέει αναστέλλεται και δεν καταργείται δεν έχει να κάνει με επιφύλαξη της κυβέρνησης, μήπως μέσα στο σκεπτικό υπάρχει μία ρόγμη, μία που επιτρέψει μία διαφορετική. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το λέω ευθύτατα. Εντάξει, να το εξετάσετε, να το διερευνήσετε. Γι' αυτό και εγώ είμαι τόσο ευθύς όταν σας λέω ότι εγγυώμαι απολύτως ότι είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Κύριε Τουζίνα, είστε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε μερικά από τα επιχειρήματα που ακούσαμε και κυρίως με τη νομική, τη συνταγματική του μορφή. Να ξεκινήσω με κάτι που είπε ο κύριος Δένδιας στην αρχή της παρέμβασής του, που άσκησε μια αρκετά ισχυρή κριτική στην κυβέρνηση και στην κυβερνητική εκπρόσωπο για την δήλωση που έκανε μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Όπως ξέρει ο κ. Δένδιος, ο οποίος είναι ένας έγκριτος νομικός, υπάρχει ένα παλιό λατινικό ρητό, αν πούμε ελληνικά, ποιος κρίνει τους κριτές. Και αυτό
το ερώτημα έχει λυθεί σε σχέση με τους δικαστές, που είναι βέβαια μία εκ των τριών εξουσιών του συντεταγμένου δημοκρατικού πολιτεύματος. Έχει λυθεί με τον εξής τρόπο, ότι παρότι είναι όλοι υποχρεωμένοι, είτε το δημόσιο είτε ιδιώτες, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μία απόφαση του δικαστηρίου, η δυνατότητα της κριτικής όχι μόνο επιτρέπεται, επιβάλλεται. Και δεν υπάρχει καμία νομική, δεν θα υπήρχε νομική επιστήμη την οποία ο κ. Δένδιας τόσο εγκρίτως υπηρετεί, εάν ακριβώς δεν υπήρχε κριτική των δικαστηρίων. Έτσι προχωρεί η νομική επιστήμη, έτσι προχωρεί και το πολιτιακό σύστημα. Διότι τα δικαστήρια, με την κριτική που δέχονται μετά την απόφασή τους, η οποία είναι απολύτως σεβαστή βέβαια και εφαρμόζεται, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη απόψεις άλλων και εγκρίτων νομικών και πολιτικών και απλών πολιτών, έτσι ώστε να προωθείται το έργο τους και να αλλάξουν πιθανόν και κάποιες αποφάσεις στο μέλλον. Επομένως, η κριτική των δικαστηρίων όχι μόνο επιτρέπεται, επιβάλλεται και, όπως σας είπα, έτσι προχωρεί η νομική επιστήμη. Θα ήθελα όμως τώρα να γυρίσω σε 2-3 θέματα τα οποία ανέφερε και ο κύριος Κρεμαστινός πριν και ο κύριος Λοβέρδος. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Κρεμαστινός, το άρθρο 101 του Συντάγματος και το άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής προβλέπει καταρχάς ομοφωνία στην απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων για να μπορέσει να στελεχωθεί το ΕΣΟΡΟΥ, και αν αυτή δεν επιτευχθεί προβλέπει τα 4/5 με τα οποία ασχολούμαστε τόσο καιρό. Γιατί το κάνει αυτό? Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει είναι μια ευρυτάτη συνένεση μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων. Τι σημαίνει ευρυτάτη συνένεση? Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, και έχει δίκιο ο κ. Κρεμαστινός, ότι είναι διαφορετικές οι διατάξεις σε σχέση με τον πρόεδρο της Βουλής. Σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουν τα κόμματα μεταξύ τους. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, ή το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, διότι διαφορετικά δεν έχουμε ΕΣΟΡΟΥ. Και επομένως, όσοι από εμάς έχουμε βρεθεί σε αυτές τις 4, σήμερα την 5η διάσκεψη των Προέδρων, ξέρουμε πολύ καλά, και είναι καλό να το ακούσει και ο κόσμος, πόσες προσπάθειες επανειλημμένα έκανε ο πρόεδρος της Βουλής και η κυβέρνηση βέβαια, ακριβώς για να επιτευχθεί αυτή η ευρυτάτη συνένεση. Να σας θυμίσω κάτι το οποίο ο κ. Λοβέρδος δεν το αναφέρει συχνά. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ζήτησε να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του ΕΣΟΡΟΥ από 7 σε 9, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη γκάμα ανθρώπων στο Συμβούλιο. Και αμέσως η κυβέρνηση πέρασε μια τροπολογία και ανέβασε τον αριθμό των μελών από 7 σε 9, έτσι ώστε να υπάρχουν και άλλες απόψεις και άλλες πολιτικές τοποθετήσεις μέσα στη σύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ. Επομένως, αυτό που κάνει τώρα σήμερα η κυβέρνηση, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τον κύριο Πολίδωρα. Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, δεν τον ξέρω. Έλειπα, δεν ήμουν εδώ πέρα, στο εξωτερικό. Αυτό όμως που βλέπω, σαν κάποιος που παρατηρεί, σαν νομικός, σαν συνταγματολόγος, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτική σκηνή και στη Βουλή, είναι ότι ένα κόμμα της αριστεράς επιλέγει κάποιον πολιτικό, με μεγάλη πείρα από ό,τι άκουσα εδώ από τους συναδέλφους, ο οποίος είναι βασικός στέλεχος της δεξιάς παράταξης. Τώρα, άκουσα διάφορες κριτικές, διάφορα σχόλια και μέσα από τη δική μου παράταξη για το πρόσωπο του κυρίου Πολίδωρα, δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που λέω είναι όμως ότι έχουμε μία ακόμα ενέργεια από την πλευρά του Προεδρείου της Βουλής και της κυβέρνησης για να πετύχει αυτό που λέει το Σύνταγμα για ο Κανονισμός της Βουλής. Δηλαδή, τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση μέσα από όλα ή όσο δυνατόν τα περισσότερα κόμματα στη Βουλή. Ευχαριστώ. Και να τελειώσω λέγοντας το εξής. Έχουμε, νομίζω, και πολλοί ο κόσμος το καταλαβαίνει, μία συνεχή διαδικασία παρελκυστική, η οποία χρησιμοποιεί τη σύμπτωση ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει το ΕΣΟΡΟΥ και να πάρει τις αρμοδιότητες που είχε, που επιστρέφονται τώρα με αυτή την τροπολογία, πρέπει να υπάρχουν τα 4/5. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα δύο ειδών ανομία. Ανομία με την αυστηρή έννοια της λέξης. Η πρώτη είναι η ανομία, την οποία επανειλημμένως έχουν αναφερθεί διάφοροι συνάδελφοι, ότι δηλαδή από το 2010 και μετά, μία σειρά αποφάσεων του ΣΤΕ, οι οποίες λέγανε ότι είναι αντισυνταγματικό να μην υπάρχει αδειοδότηση των τότε λειτουργούντων καναλιών, παραβιαζόντουσαν επανειλημμένα με μη νόμιμες, αντισυνταγματικές δηλαδή, παρατάσεις των αδειών των προσωρινών δεινών που ίσχυαν. Αυτό ήταν μία μορφή ανομίας. Δεν γινόταν αυτό που ζητούσε το ΣΤΕ και το οποίο σήμερα η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα το κάνει σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση. Αλλά υπάρχει μία δεύτερη ανομία, κάπως πιο ενδιαφέρουσα, διότι γινόταν
χρησιμοποιείταν από την αντιπολίτευση το γεγονός ότι για να μπορέσει να υπάρξει το ΕΣΟΥΡΟΥ και επομένως να ασκήσει τις αρμοδιότητες του χρειαζόταν αυτή η πλειοψηφία των 4 πέμπτων, χρησιμοποιεί το αυτό ακριβώς για να μην ισχύσει ο νόμος ο οποίος είχε περάσει από τη Βουλή με όλες τις σωστές διαδικασίες. Είχαμε δηλαδή την ανομία την εξής, ότι ένα κόμμα λέει: εγώ διαφωνώ με αυτόν τον νόμο. Δικαίωμά του είναι. Να πάει και στον δρόμο, να κάνει διαδηλώσεις, ας πούμε, εναντίον του νόμου. Και έλεγε: επειδή όμως αυτή την περίπτωση έχω τη δυνατότητα να ματαιώσω την εφαρμογή του νόμου χρησιμοποιώντας την υποχρέωση, την πρόβληψη για τα 4-5, το καταργούσε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή εδώ τη δυνατότητα να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Την μόνιμη αντισυνταγματικότητα, τη μόνιμη ανομία που έχει δημιουργηθεί εδώ και 14 μήνες, για να μην πούμε εδώ και 5 χρόνια, σε σχέση με τις διατάξεις για το συνταγματικό ή μη της παράτασης των αδειών. Και να τελειώσω λέγοντας, σε σχέση με το αναστέλλεται, είπε ο πρόεδρος της Βουλής, έκανε μια πολύ σωστή διευκρίνηση σε σχέση με την έννοια της αναστολής. Και εγώ προσθέσω το εξής. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση διαφόρων εκπροσώπων δηλώνει σαφώς και κατηγορηματικά ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ, η διαφορά μεταξύ αναστολής και κατάργησης είναι τίποτα. Δεν υπάρχει διαφορά. Αυτό που χρειάζεται η αναστολή ακριβώς για να αποφευθούν ορισμένες παράπλευρες ενέργειες, παράπλευρα αποτελέσματα που μπορεί να συμβούν μεταξύ τώρα και της οριστικής τακτοποίησης του ζητήματος. Ως προς την εγγύηση δε του Προέδρου που την έδωσε ο ίδιος, η καλύτερη εγγύηση πάλι είναι η δήλωση της κυβέρνησης και είναι ακριβώς η απέτηση του κράτους δικαίου που λέει ότι όλες οι σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν σχέση με την κυβέρνηση και με το κράτος πρόκειται να εφαρμοστούν. Επομένως, αυτό το οποίο λέω καταλήγοντας είναι από τη μια πλευρά έχουμε την πέμπτη προσπάθεια να δημιουργηθεί συνένωση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και να τελειώσει αυτό το θέμα. Και δεύτερον, έχουμε την απόλυτη εγγύηση της δήλωσης της κυβέρνησης, που δεν μπορούσε να ήταν και διαφορετική, ότι σέβεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μημαράκης και ύστερα κυρία Χριστοδουλοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είμαι από αυτούς που έχουν...